Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνει. Χαρά λεμονή, γιατί οι ληστές έδεσαν και φήμωσαν οικογένεια όπου έφυγαν με χρήματα και κοσμήματα. Μιλάμε για μια απίστευτη ληστεία με τρεις ένοπλους να εισβάλλουν μέσα σε σπίτι στο Παλαιοφάλιρο. Ο κουλοφόρος, μάλιστα. Όλα ξεκίνησαν, Φίλιππε, γύρω στις 12.30 τα μεσάνυχτα χθες, όταν ένας 50χρονος επιχειρηματίας επέστρεψε στο σπίτι του στην οδό Νηρίδου στο Παλαιοφάλιρο. Οι ληστές μάλλον παρακολουθούσαν το 50χρονο, γιατί όταν έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας τον περίμεναν. Ήταν τρεις κουκουλοφόροι, οι οποίοι με την απειλή αιχμηρών αντικειμένων και μιας κυνηγετικής καραμπίνας τον ανάγκασαν να ανέβουν όλοι μαζί στο διαμέρισμά του στον πέμπτο όροφο, όπου βρίσκονταν εκείνη την ώρα η 51 ετών σύζυγός του και τα δύο παιδιά τους, δύο ενήλικα παιδιά. Αφού λοιπόν τους φήμωσαν και τους έδεσαν, άρχισαν να ψάχνουν χρήματα και χρυσαφικά. Αφαίρεσαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετρητά και κάποια χρυσαφικά και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Να πούμε ότι οι αστυνομικοί έκαναν εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι για δακτυλικά αποτυπώματα και DNA, ενώ παράλληλα αναζητούν το υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν στην περιοχή. Μάλιστα. Μίλησε και η γυναίκα της οικογένειας. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τι είπε το θύμα της ληστείας. Για να δούμε, παρακαλώ πολύ, την κάρτα. Φορούσαν κουκούλες και το μόνο που βλέπαμε ήταν τα μάτια τους. Μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Μας έδεσαν πιστάγωνα, εκτός από το μικρό μου γιο. Με ένα ψαλίδι σιγά σιγά κατάφερα να λυθεί και έτσι ειδοποίησαμε την αστυνομία. Έμειναν μέσα στο διαμέρισμα περίπου 45 λεπτά. Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ένα πολύ γνωστό επιχειρηματία. Καρτέρι του είχαν εστήσει, τον περιμέναν να μπει στην πολυκατοικία, τον περιμέναν κάτω εκεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, τον οδήγησαν με αιχμηρά αντικείμενα και μια καραμπίνα για να τον ληστέψουν. Μιλάμε, ο τρόμος που έχει η οικογένεια είναι ασύλληπτος. Πήραν χρήματα, κοσμήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε το χειρότερο αυτό, να φίλοι. Έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Το ζήτημα είναι εδώ ότι βλέπουμε την εγκληματικότητα καλά κρατάει ακόμα. Η εγκληματικότητα στα ύψη. Ο νόμος και τάξη δεν υπάρχει στη χώρα. Οι πολίτες ζητούν νόμος και τάξη. Δεν υπάρχει νόμος και τάξη. Ακούγαμε για 2.000 περιπολικά που θα βγουν στο δρόμο, για άνδρες ελληνικής αστυνομίας οι οποίοι θα βγουν από τα γραφεία και θα επανδρώσουν τμήματα. Τελικά τι βλέπουμε? Να, προχτές στο Κουκάκι 40 άτομα έσπασαν όλη την γειτονιά, διαρρήξεις καθημερινά, κλοπές, αναρριχητές. Δηλαδή, πού είναι η αστυνομία, πραγματικά και εγώ απορώ το τελευταίο διάστημα. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή τρέμει. Μέσα στο σπίτι του δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής κανένας. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε τι έχει γίνει λίγο με τη δίκη της Πισπυρίγκου.